Καλλέργη, ξεκινώντας από εσάς, ποιος είναι σήμερα ο ΨΑΣ, ποιος εκπροσωπεί? Πείτε μας δύο λόγια για το σωματείο. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Next Deal και τον Βαγγέλη τον Σπύρου για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ιδιαίτερα τα μέλη του ΨΑΣ. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε είναι η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Δυστυχώς το σωματείο μας το βρίσκει σε μία ημέρα που είναι πληγωμένο. Είναι πληγωμένο, τραυματισμένο μέσα από διάφορες διαδικασίες. Ο ΨΑΣ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων, σε 2 μήνες ακριβώς κλείνει 50 χρόνια ζωής. Είναι από τα παλαιότερα σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Είναι ηθικό χρέος όλων μας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρώτους 21 ιδρυτές που έβαλαν αυτό το λιθαράκι για να έχουμε μία φωνή σήμερα, να τους αποδώσουμε ένα φόρο τιμής. Να είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει εμείς που αναλάβαμε εθελοντικά το έργο αυτό να συμμετέχουμε στα κοινά, να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα φόρο τιμής, να τους ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι είναι ηθική μας υποχρέωση ο ΨΑΣ να παραμείνει ζωντανός και ενεργός στην ασφαλιστική αγορά. Κύριε Στασινόπουλε, ποιους εκπροσωπεί ακριβώς στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση ο ΨΑΣ? Το καταστατικό του ΨΑΣ καταρχήν το αφήνει ανοιχτό αυτό το ζήτημα, αλλά με βάση την κατανομή που έχουμε στα μέλη, κυρίως απευθύνεται σε αυτούς που ανήκουν πρωτίστως στο δίκτυο το εντζενσιακό, τους συνδεδεμένους όπως λέμε, και επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό είναι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι οποίοι δεν ανήκουν, είναι ελεύθεροι ας πούμε, δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στα διοικητικά του ΨΑΣ, κύριε Καλλέργη? Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρουσιαστεί κάποια ιδιαίτερα θέματα. Κατά βάση το θέμα ξεκινάει, αρχίζει μάλλον και γίνεται έντονο μετά από μία συνέντευξη που εγώ τουλάχιστον έδωσα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η οποία ήταν μια συνέντευξη βέβαια καθαρά προσωπική, ήταν μια συνέντευξη, εγώ δεν πήγα σαν εκπροσώπηση με το ΨΑΣ, και με ένα δελτίο τύπου το οποίο κυκλοφόρησε στα ασφαλιστικά περιοδικά, στον ασφαλιστικό τύπο, και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτό το δελτίο τύπου πήγε μάλιστα και σε κάποια φόρουμ ασφαλιστών που δεν είχε καμία σχέση ουσιαστικά με το προκείμενο αυτής της συνέντευξης. Από τότε λοιπόν, μετά από αυτή όλη τη διαδικασία, εμείς κάναμε ένα διοικητικό συμβούλιο και θέσαμε προς συζήτηση να γίνει μια ανασύσταση, μια αναδιοργάνωση του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε ίσως καλύτερα τον επόμενο χρόνο, άλλο ένα χρόνο μάλλον που μας ορίζουν τα διοικητικά. Πράγματι λοιπόν μας ανακοινώσαμε ημερομηνία κτλ, αλλά δυστυχώς δεν παρουσιάστηκαν τα τρία μέλη από το ΔΟΣΟΥ, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα με βάση το καταστατικό μας να έχουμε σύσταση διοικητικού συμβουλίου. Στη συνέχεια παραλάβαμε 3 παρετήσεις. Οι 2 ήταν, οι παρετήσεις αυτές πήγανε και εγγράφως πάλι στα ασφαλιστικά περιοδικά και σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, και άλλη μία παρέτηση η οποία ήρθε σωστά μέσα από το διοικητικό συμβούλιο, αναφέροντας λόγους μη δυνατότητας ύπαρξης ή λειτουργίας του διοικητικού μας συμβουλίου. Αυτά έγιναν μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα εμείς βαδίζοντας σύμφωνα με το καταστατικό μας, καλέσαμε το τελευταίο μέλος της από τους επιλαχόντες που είχαμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε με βάση το καταστατικό, να κάνουμε μια σύσταση, να συσταθεί το διοικητικό συμβούλιο, και γίναμε 5. Οι 5 λοιπόν που ήρθαμε σε σώμα, παρουσία και του νομικού μας συμβούλου, πήγαμε να εφαρμόσουμε το καταστατικό, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να πάμε σε μια έκτακτη γενική συνέλευση για να γίνει μια αναπλήρωση άλλων 2 μελών και έκτοτε να συσταθεί ένα νέο διοικητικό συμβούλιο και να γίνει και η ανακατανομή των αξιωμάτων. Έτσι λοιπόν βγάλαμε και μία ανακοίνωση
που καλούμε όλα τα μέλη μας στο να πάμε στην έκτακτη γενική συνέλευση για να μπορέσει να γίνει η αναπλήρωση των μελών. Κύριε Στασινόπουλε, μόνο η εμφάνιση του κυρίου Καλέβη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ήταν ο λόγος για αυτή την αναταραχή τη διοικητική? Δυστυχώς ο ΨΑΣ είναι σε μια ελεύθερη καθοδική πορεία από το 2019. Και δυστυχώς πάλι οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Για να το περιγράψω στο σήμερα, με σαφή όμως αναφορά που προέρχεται από το παρελθόν, είναι η επιστολή τελευταία που λάβαμε της Προέδρου, στην οποία λέει, όταν τη ζητήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά εφόσον παρατήθηκε από Πρόεδρος και έγινε απλό μέλος, λέει ότι δεν παραδίδω τα κλειδιά. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Ένα μέλος να μην παραδίδει τα κλειδιά του συλλόγου, του συνδέσμου. Σε κάθε σύνδεσμο νομίζω γίνεται αυτό. Δεύτερον, λέει ότι υπάρχουν κάποιοι νομικοί λόγοι για τους οποίους δεν αναγνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο των εναπομείναντων εκλεγέντων 5, οι οποίοι, όπως είπε και ο κύριος Καλέργης πριν, θα γίνουν 7 με μια γενική συνέλευση. Έβγαλε δηλαδή και δικαστική απόφαση. Αυτό, αν θέλω να το περιγράψω, από το 19 μέχρι σήμερα, στα γαλλικά λέγεται «l'état c'est moi», δηλαδή «το κράτος είμαι εγώ». Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι το ονοματεπώνυμο είναι η κυρία Γουργούλη, η οποία θεωρεί ότι ό,τι σχετίζεται με τον ΨΑΣ είναι ακριβώς η ίδια. Αυτή η ίδια δηλαδή είναι ο ΨΑΣ. Αυτό το πρόβλημα οδήγησε σε διορισμό μιας προσωρινής διοίκησης και κατάργηση της αιρετής, σε διώξη συναδέλφων, οι οποίες πολύ σύντομα θα βγει απόφαση και θα δούμε τι πραγματικά έχει, ποιος έχει την ευθύνη και ποιος όχι, κατηγορίες για κλοπές, λάσπη στον ανεμιστήρα. Γενικότερα, αν θέλω να σας το πω, σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διασωθεί ο ΨΑΣ από αυτή την κατρακύλα, η οποία έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν, ότι το κράτος είμαι εγώ, με μια μη δημοκρατική συμπεριφορά. Και τώρα, αν το θυμηθείτε, πάλι, αν υπάρξει ευκαιρία, θα προσπαθήσουν να καταργήσουν πάλι τους αιρετούς και να πάνε πάλι σε διορισμένοι. Πώς μπορεί να βγει από αυτά τα προβλήματα ΨΑΣ, κύριε Στασινόπουλε? Αυτή τη στιγμή ο ΨΑΣ θα βγει από τα προβλήματα μόνο με τη βοήθεια των ανθρώπων και των μελών του, που είναι υγιώς σκεπτόμενοι, δημοκρατικοί και συλλογικοί άνθρωποι. Δηλαδή, πάρτε το σαν κάλεσμα σήμερα, με τη βοήθεια που μας δίνεται να το διαδώσουμε, ότι καλούμε όλους όσους σκέφτονται ότι υπάρχει ανάγκη αυτής της συλλογικότητας, ότι πάντα ο εκλεγμένος είναι καλύτερος από τον διορισμένο, που είναι ουσιώδης αρχή της δημοκρατίας, των συνδικάτων και ευρύτερα, και καλούμε όλους και τις προσωπικότητες που είναι γύρω από το χώρο, δηλαδή πρώην προέδρους, επιμελητηριακούς, οποιουσδήποτε είναι στο επάγγελμα και σχετίζονται, να έρθουν κοντά. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε και μια εκδήλωση που να τους συμπεριλάβει όλο αυτό το κοινό των ανθρώπων, ώστε να αφήσουμε πίσω αυτό το παρελθόν, το γκρίζο των 4 τελευταίων ετών, και να πάμε στα σημερινά προβλήματα που λένε ότι οι ασφαλιστικοί πράκτορες σήμερα δοκιμάζονται, έρχονται φορολογικά, έχω αντεκαταγγελίες από εταιρείες μαζικές για μη επίτευξη στόχων και τόσα άλλα που συμβαίνουν, για τα οποία ο ΨΑΣ έχει να μιλήσει πάνω από 4 με 5 χρόνια. Η δική σας άποψη, κύριε Καλέργη? Δυστυχώς, ο ΨΑΣ έχει μετατραπεί σε μία αίθουσα δικαστηρίων. Τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται με δικαστήρια, με αποφάσεις, με δικαστικούς αγώνες κτλ. Ο ΨΑΣ δίνει μάχες στην ασφαλιστική αγορά και όχι στα πρωτοδικεία. Ο ΨΑΣ πρέπει να είναι παρόν στην ασφαλιστική αγορά και όχι στα δικαστήρια. Σε αυτή λοιπόν την διαδικασία δύο είναι τα μηνύματα. Το πρώτο λέγεται «καθαρά χέρια», και το δεύτερο λέγεται «όλα επί των τύπων των ύλων». Χρειαζόμαστε πραγματικά την βοήθειά σας από όλα τα κλαδικά μέσα, από τους ανθρώπους που προανέφερε ο κύριος Στασινόπουλος, που είναι κοντά στο ΨΑΣ, σε οποιαδήποτε θέση, σε οποιοδήποτε μετερίζει βρίσκονται, γιατί η ασφαλιστική, νομίζω, αγορά έχει ανάγκη τη φωνή του ΨΑΣ. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά συμβάλλουμε σημαντικά
στην οικονομία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην αποκατάσταση των ανθρωπίνων ζωών, τόσα πράγματα που περιμένουν πραγματικά οι άνθρωποι, που περιμένουν οι πελάτες, οι ασφαλιζόμενοι από εμάς. Ενδεικτικά να σας πω ότι όταν ξεκίνησα ασφαλιστικά ως πρωτοετής φοιτητής, το ΑΕΠ ήταν 2% και σήμερα το 2023 το ΑΕΠ παραμένει στο 2%. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τι γίναν και τι δεν έγιναν. Συμπερασματικά λοιπόν θα πρέπει να μπούμε δυνατά σε κομμάτια που άπτονται στα καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων μας, σε ένα νόμο του 4583 που πραγματικά πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρές και καινοτόμες αλλαγές, έτσι ώστε το αύριο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, στα νέα παιδιά που δύσκολα εισέρχονται στον ασφαλιστικό χώρο, να δουν μια άλλη αγορά, να δουν μια καινούργια μέρα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.